Προσοχή! Νέο μήνυμα από το γερόντα ευθύμιο του Αγίου Όρους προς όλους τους Έλληνες. Η Παναγία δεν θα μας αφήσει. Έρχονται δύσκολες ώρες. Έρχεται πολύ μεγάλη πείνα. Πολύ μεγάλη πείνα τους επόμενους μήνες. Και υπάρχει περίπτωση να έρθει θερμό επεισόδιο. Ο γέροντας καλεί όλους σε προσευχή. Καλή να διαβάζουμε τον ψαλμό 87 από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Κύριε ο Θεός Ισοτηρίας μου, η μέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Κύριε Θεό, και σωτήρ μου, προσέ, έκραξα όλη την ημέρα και τη νύχτα όρθιο ενώπιον σου προσευχόμενο. Κύριε Θεέ, σωτήρα μου, εσένα φώναξα τη μέρα τη νύχτα μπρο σου στάθηκα. Ισυλθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου ει την δέησή μου. Ήθε να ανοίξει η θύρα του ελαίου σου και να εισέλθει ενώπιον σου η προσευχή μου. Κλείνε το αυτί σου για να ακούσει τα λόγια τη δέησεώ μου μέχρι σε σένα να φτάσει προσευχή μου, άκου προσεκτικά το θρήνο μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει άγγισε. Προσυλλογίστην μετά των καταβενόντων των Ισλάκων εγενίσθη ο άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ο τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, όν ουκ έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθέντο μεν εκλάκο κατωτάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντω του μετεωρισμούς σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρινα στου γνωστού μου πεμού εθεντό μου δέληγμα αυτή, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Ο μου εισθένησαν υποπτωχεία υποπτωχία σε κέκραξα προ εσέ, κύριε, όλη τη μέρα διαπέτασα προ τα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουν οι εξομολογήσαν Μη διηγήσετε τη εντάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού πτωχό σημείο εγώ και εν κόπης ενεότητος υψωθεί δε πινόθην και εξυπορήθην. Επεμέ δηλθώνε σου φοβερισμή σου εξετάραξεν με. Εκύκλωσεν με όσοι οι όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους νοστούς μου από τα λεπορίας.